Ξέρω ότι φτιάχνει πυροσχή, μου είπαν ότι είναι απίστευτα ωραία. Φαντάζομαι ότι είναι, το έχω εμπιστοσύνη γιατί είναι πολύ καλό στη μαγειρική ο Πέτρος μας. Αλλά θέλω να δω τι κάνει και πώς το κάνει. Έβγαλες μακαρόνι από την καμβάτζα, ε. Πάντα με σκέφτεστε, ευτυχώς. Βεβαίως. Ευτυχώς. Θυμάσαι χθες που κάναμε κάτι πιπερίτσες, κάτι κρεμμυδάκια εδώ πέρα. Ναι. Τα κράτησα. Mm. Και σήμερα τα έκανα μακαρόνια. Ξέρεις, την τελευταία εβδομάδα έβαλα στο μυαλό μου ότι θέλω λίγο να μαζευτώ. Και να πω την αλήθεια, κάθε μέρα στο σπίτι μου, γι' αυτό και εδώ πέρα ίσα που δοκιμάζω, το έχω ρίξει στην ψαροφαγία. Mm-hmm. Και στη σαλάτα φυσικά. Και αισθάνομαι καλύτερα. Λέω, ξεπρίστηκα. Πώς το πω, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό που λέμε βάρη να πήρα κιλά. Δεν πήρα κιλά, αλλά δεν είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι όταν τρως για 20 μέρες μαζεμένο. Φάει μπύρες, γλυκά, μελομακάρονα. Θέλεις Παναγία μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να κάνω μια αποτοξίνα στον οργανισμό μου. Όχι να πεινάσω, αλλά να καθαρίσω. Ξεφουσκώνεις, νιώθει. Και ευτυχώς τα φαγητά που είχαμε κανονίσει για αυτή την εβδομάδα δεν παίζαν μέσα μακαρόνια και κρατιόμουν. Έλα όμως που. Στο μακαρόνι σας έχω πει. Είπαμε την Παρασκευή να κάνουμε έτσι μια αλλαγή. Για πες λοιπόν σήμερα με τα... Λοιπόν, σήμερα...